Ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε μετά το μάτς με την Καρδίτσα την κούραση που υπάρχει στις τάξεις των Ερυθρολεύκων και την ανάγκη να γίνεται εκτεταμένο rotation σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε τα εξής στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο Ολυμπιακός με λιγότερες στροφές σήμερα, αλλά μια στροφή πριν το φινάλε έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε τη συντήρησή του, προπονήθηκε και πάει στην τελική ευθεία και για την Ευρωλίγκα, δύο αγωνιστικές βέβαια εκεί και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως τα είπατε ακριβώς, τα παιδιά γενικά δεν θέλανε να πολύ κουραστούν, τους καταλαβαίνω απόλυτα, έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στο Μάρτιο, τα περισσότερα από κάθε άλλο μήνα και αυτή τη στιγμή έχει εκλείψει και το κίνητρο, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ σαν προπόνηση βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ακόμα και αν χάσουμε δεν διακυβεύεται κάτι. Πριν πω όμως παρά οτιδήποτε άλλο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη γυναικεία μας λόγω μας που πήρε το πρωτάθλημα σήμερα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Το έχετε ήδη κάνει. Φαντάζομαι δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Απλά φέτος είναι μια χρονιά που καθολικά όλοι αποδέχονται το εξαιρετικό μοντέλο μπάσκετ που παρουσιάζεται. Αυτό είναι μια ικανοποίηση για όλους μας. Πράγματα είναι για τα παιδιά, γιατί αυτά παίζουν στο γήπεδο οι παίκτες. Παίζουν ομαδικά, παίζουν μαζί και όταν έχουν και μεγάλο κίνητρο. Πραγματικά είμαστε πολύ καλή ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε κατακτήσει δύο τίτλους, έχουμε πάρει τα εύσημα για τον τρόπο που παίζουμε, αλλά στην ουσία ξέρουμε όλοι ότι αυτό που μετράει είναι τι θα κάνουμε για τους υπόλοιπους δύο τίτλους που μένουν. Θα κάνουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια να κατακτήσουμε έναν ή δύο. Απλά για την ιστορία, η επιλογή να μην αγωνιστεί ο Μακίσεκ ήταν απλά ξεκούραση και γι' αυτόν δεν είχε κάτι άλλο που μας διαφεύγει. Όχι, γιατί και αποφάσισαμε να έχουμε το φάλ έξω, γιατί έπαιξε με ίωση τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρετε δεν έπαιξε με τη Βιλερμπάν. Ο Σακίλ να ξεκουραστεί λίγο, γιατί παίζει με μεγάλη ενέργεια στα παιχνίδια. Και ο Γουόκαπ να παίξει ελάχιστα 10 λεπτά μόνο κλπ. Γενικά, στόχος μας είναι τώρα να φρεσκαριστεί λίγο η ομάδα για όψη των παιχνιδιών που έχουμε. Με το τρίποντο, τι έχει συμβεί? Τι εννοείται? Επειδή υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν μπαίνουν όπως ακριβώς έμπαιναν νωρίτερα. Ο καθένας μπορεί να κοιτάει τη στατιστική και να καταλαβαίνει. Νομίζουμε ότι είναι κάτι παραδοτικό. Οι παίκτες μας κάνουν τη ρουτίνα. Το πρόβλημα μας είναι ότι το τελευταίο διάστημα. Δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, χθες είχαμε δώσει ρεπό. Αναγκαστικά μετά από τόσα παιχνίδια. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε. Μόλις κάνουμε λίγο παραπάνω προπόνηση. Αθρηστική κούραση. Ναι, είναι και πιο πολύ πνευματική. Είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζεις πια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όλα έχουν μεγάλη σημασία. Παίζεις τελικούς από τον Οκτώβριο και γενικά λίγο πνευματικά είμαστε λίγο κουρασμένοι.